Είμαστε με τον πρόεδρο του ΓΕΟΤΕ, Γεώργο Παναγιώτη Κατσαβέλη, και πρόκειται να μιλήσουμε για το τμήμα γαλακτοκομείας σιροκομείας που έχουμε στον ΟΑΕΔ. Πόσο σημαντικό είναι ένα τέτοιο τμήμα που υπάρχει εδώ στο νησί μας? Από την ονομασία και μόνο καταλαβαίνετε ότι είναι το τμήμα αυτό συνδεδεμένο με την ισχυρή κτηνοτροφία που έχουμε στο νησί. Είμαστε ο τρίτος νομός σε παραγωγή εγωπρόβειου γάλακτος. Οπότε, τι το καλύτερο να έχουμε αυτή τη στιγμή και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο να υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω εκπαίδευση των κτηνοτρόφων μας, για να ανεβάσουμε και να αναδείξουμε περισσότερο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την ποιότητα των προϊόντων μας. Ποιοι μπορούν να είναι επωφελούμενοι για το τμήματος αυτό? Ηλικιακά θα πρέπει να έχει κλείσει το 15ο έτος της ηλικίας, ουσιαστικά θα πρέπει να έχει τελειώσει το γυμνάσιο και μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας του. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχει ανοίξει πολύ η ψαλίδα, μπορούν πολύ ενδυνάμει κτηνοτρόφοι, υποψήφοι, τυροκόμοι να προσεγγίσουν τη σχολή, να εκπαιδευτούν πάνω στα θέματα που αύριο μεθαύριο θα τα κάνουν χρήση. Και θα ήθελα εδώ να πω και κάτι άλλο. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και πάρα πολλές επιχειρήσεις γάλακτος οι οποίες δραστηριοποιούνται στο νησί. Επιχειρήσεις οι οποίες θα ζητήσουν εξειδικευμένο προσωπικό. Άρα και κτηνοτρόφος να μην εξελιχθεί το παιδί, θα μπορούσε κάλλιστα να αναζητήσει εργασία από αυτές τις εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται ή αυτές που προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν και θα έρθουν πάνω στο νησί. Άρα επαγγελματικά είναι μία διέξοδο για αρκετό κόσμο που θα ασχοληθεί με το αντικείμενο αυτό. Αυτοί που θα ενδεχομένως θέλουν να μπουν σε κάποιο πρόγραμμα ή και αυτοί που βγαίνουν μπορούν να ασχοληθούν? Δεν θα έχουν πρόβλημα, ειδικά κτηνοτρόφοι, νέοι αγρότες οι οποίοι ολοκληρώσαν τις υποχρεώσεις τους, οι οποίοι προέρχονται από το 2016, δηλαδή την πενταετία που έχει κλείσει ουσιαστικά, θα μπορούσαν και αυτοί να κάνουν την εγγραφή τους και να παρακολουθήσουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι θα είχαν πρόβλημα, απλώς το λέω ότι είναι πιο χαλαροί οι συγκεκριμένοι υποψήφοι, γιατί έχουν κλείσει τις υποχρεώσεις του νέου αγρότη, οπότε θα μπορούσαν πιο εύκολα να ασχοληθούν με το θέμα της τυροκομείας, γαλακτοκομείας. Πόσο σημαντικό τελικά είναι στον αγροτικό τομέα να υπάρχουν άνθρωποι που να έχουν πιστοποιημένες γνώσεις? Επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που η πληροφορία και η γνώση τρέχει, θέλω να πιστεύω ότι ο Έλληνας κτηνοτρόφος και ιδιαίτερα ο μυτιλινιός κτηνοτρόφος δεν θα χάνει τις ευκαιρίες. Δεν επιτρέπεται να χάνει τις ευκαιρίες που του δίνονται και οι ευκαιρίες αυτές δεν είναι πάντα. Είχαμε την τύχη να μας οργανώσει το τμήμα γαλακτοκομείας, ο ΟΑΕΔ, στο νησί μας. Πριν περίπου 2 χρόνια. Αυτή την τύχη δεν την είχαν όλες οι περιοχές. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το τμήμα γαλακτοκομείας λειτουργεί στο Κιλκής και η δεύτερη σχολή στη Λέσβο. Και μάλιστα συγκεκριμένα στην Αγία Παρασκευή. Αυτό δίνει μία από μόνο του μία δυνατότητα στην κοινωνία των κτηνοτρόφων, των αγροτικών συνεταιρισμών, να οργανωθούμε ακόμα καλύτερα, τα παιδιά μας να αποκτήσουν και την γνώση και την παιδεία που θα τους είναι εργαλείο αύριο μεθαύριο να το κάνουν πρακτική είτε στις δικές τους επιχειρήσεις είτε με μια μεγαλύτερη δυναμική στο χώρο έβρεσης εργασίας. Άρα είναι κάποια εφόδια που η κοινωνία της Λέσβου, η κοινωνία του Βορείου Αιγαίου θα το μεγαλώσω, δεν απευθύνεται μόνο για τον Λέσβιο κτηνοτρόφο. Η προσέγγιση μπορεί να γίνει για το Λιμνιό, μπορεί να γίνει για το Χιώτη, το Σαμνιώτη, να προτιμήσει να έρθει στη Μυτιλίνη, να φοιτήσει τα 2 χρόνια, να καλυφθούν όλα τα έξοδά του, να έχει την πρακτική του εξάσκηση και να βγει με γνώσεις τυροκομείας, γαλακτοκομείας, τα οποία θα μπορούσε να τα κάνει πρακτική εφαρμογή μάλλον σε οποιοδήποτε από τα νησιά μας δραστηριοποιηθεί. Κλείνοντας, θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλους τους κτηνοτρόφους μας, σε όλους τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που πιστεύω ότι έχουν ευαισθησία πάνω σε αυτό το τομέα και να δείξουμε ότι δεν θα αφήσουμε να φύγει και να χαθεί αυτή η ευκαιρία από τη Λέσβο. Η Λέσβος είναι η τρίτη περιοχή μετά την Λάρισα και την Αιτωλοκαρνανία σε παραγωγή πρόβειου γάλακτος. Άρα επάξια έχει κερδίσει και αυτή το δικαίωμα να έχει στους χώρους της μία σχολή
η οποία να είναι συνυφασμένη με το αντικείμενο του γάλακτος. Άρα θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε στο ώστε η σχολή να εδραιωθεί, η σχολή να λειτουργήσει. Ξέρω πάρα πολύ καλά από πληροφορίες ότι ήδη ο ΑΕΔ στα επόμενα βήματά του σκέφτεται να επενδύσει και σε κτηριακά στους χώρους της Αγίας Παρασκευής, οπότε θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο εργαστήριο γάλακτος για τους υποψήφιους σπουδαστές, πράγμα το οποίο πιστεύω θα βοηθήσει και στην ανάπτυξη γενικότερα της κτηνοτροφίας πάνω στο νησί.